Εκμεταλλευτήκαμε τις αλκιονίδες μέρες, φορέσαμε τα γυαλιά ηλίου και είμαστε μαζί με τη Στέλλα Καλή. Λοιπόν, Στέλλα, θέλω να δώσεις τα δικά σου beauty tips στις αναγνώστρες του περιοδικού People. Πώς πρέπει να είναι στο πρώτο ραντεβού? Κορίτσια, νομίζω το βασικότερο όλων είναι ότι δεν αρέσει σε κανέναν άντρα οποιαδήποτε υπερβολή. Δεν θέλουμε πολύ μακιγιάζ, δεν θέλουμε πολύ κραγιόν, πολύ ρούζ, πολύ μάσκαρα, πολύ στόλισμα γενικότερα. Θεωρώ ότι όσο πιο cool και χαλαρή είσαι, τόσο πιο όμορφη, φρέσκια και νέα δείχνεις. Να φροντίζετε πάντα να έχετε ένα κεράκι αναμένο στο τραπέζι, να ξέρετε ότι λιένει τις ρητίδες, κάνει το δέρμα να φαίνεται πολύ όμορφο. Για πρώτο ραντεβού, Λοιπόν, πρώτο ραντεβού. Θέλουμε σίγουρα ένα απαλό και ωραίο gloss στα χείλη. Τα κάνει έτσι πολύ, πώς να το πω έτσι, sexy και θηλυκά. Ανέμελα μαλλιά, ωραίο δέρμα. Δεν θα ήθελα κάτι παραπάνω. Δεν θα έλεγα ότι πρέπει να πας στο πρώτο ραντεβού να δείξω ότι προσπάθησες πολύ. Γνωρίζοντας σε σήμερα, διαπιστώνω ότι έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο κορμί. Θέλω να μας δώσεις ορισμένα μυστικά της διατροφής, αλλά και fitness μυστικά. Τι κάνεις, Φερρυππίν, για να είσαι γυμνασμένη και στεγνή πριν, ας πούμε, από ένα βίντεο κλιπ ή από μια εμφάνιση σε ένα νυχτερινό κέντρο? Τα μυστικά της διατροφής σου. Αν έχω κάπου να εμφανιστώ και πρέπει να είμαι λίγο πιο στεγνή, προσπαθώ το προηγούμενο βράδυ και τα προηγούμενα βράδια να μην φάω πολλούς υδατάνθρακες. Να μην πιω αλκοόλ και αναψυκτικά. Γενικώς από τη διατροφή μου έχω βγάλει ζάχαρη, λευκό αλεύρι και αλάτι, ποτέ. Παρά μόνο τις φορές που θα κάνεις τις γουρουνιές σου, παιδί μου, μια Κυριακή ή δύο κουταλιές, ποτέ παραπάνω. Μαζεύομαι λίγο, τρώω πιο πολύ πρωτεΐνη τα βράδια, πιο πολύ κρέας, ψάρι, παρά να φάω μακαρονάδες και ξέρω οτιδήποτε μπορεί να με φουσκώσει. Πολύ γυμναστική. Πρόγραμμα. Διάδρομο στο σπίτι, καταρχήν βασικό ή ένα ελλειπτικό, ό,τι μπορούμε. Ακόμα και μια βόλτα στο βουνό, κάνω και αυτό. Κάνω τα πάντα. Νομίζω πως το σώμα δεν πρέπει να συνηθίζει σε μία είδους γυμναστική. Δηλαδή κάνω βάρη, κάνω λάστιχα, κάνω μπάλες, κάνω πιο πολύ functional γυμναστική. Με το βάρος του σώματός μου, TRX. Και έτσι δεν βαριέμαι και ποτέ και δεν συνηθίζει και το σώμα ποτέ. Ξυπνάς διαφορετικές ομάδες στο σώμα σου. Λοιπόν, είσαι μια πολύ όμορφη κοπέλα, έχεις μια πάρα πολύ ωραία φωνή, έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο σώμα. Άμα είσαι και καλή μαγείρισα, είσαι ιδανική νύφη. Θέλω να μου πεις το φαγητό ή τις σπεσιαλιτές σου, μάλλον, που μαγειρεύεις τον αγαπημένο σου. Έχω μια μαμά που είναι απίστευτη μαγείρισα, οπότε θα ήταν ντροπή μου να μην ξέρω να μαγειρεύω έστω τα απλά. Δεν μου έχει πει ποτέ κανείς ότι το φαγητό που του μαγείρεψα ήταν άσχημο, ευτυχώς. Κάνω πράγματα που νομίζω ότι μπορώ να κάνω. Τολμώ να κάνω και λαδερά και όσπρια. Δεν κάνω μουσακάδες, αλλά η σπεσιαλιτέ μου είναι το μοσχαράκι, το κοκκινιστό και το λεμονάτο. Λοιπόν, Στέλλα μου, άνοιξες πάρα πολύ την όρεξη και νομίζω πρέπει να φύγουμε να πάμε να μαγειρέψουμε κανένα κοκκινιστό να φάμε. Τώρα νομίζω θα καθυστερήσουμε, δεν πάμε για κανένα σουβλάκι. Εντάξει. Ήταν μαζί μας η Στέλλα Καλή για το People.